Για να προστατεύσουμε την κοινωνία και τις ευπαθείς ομάδες, επιβάλλεται να μείνουμε στο σπίτι και να ελαχιστοποιήσουμε τις επαφές μας. Σε ποια μόνο σημεία πηγαίνουμε? Στη δουλειά, στο γιατρό, στο φαρμακείο, σε κατάστημα με τρόφιμα, στο ταχυδρομείο, στην τράπεζα, για προμήθεια καυσίμων ή για να βοηθήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Η άσκηση σε ανοιχτό χώρο επιτρέπεται, αλλά μόνο ανά δύο άτομα. Η βόλτα με το σκύλο επίσης επιτρέπεται. Πάντα θυμόμαστε, κρατάμε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου από όλους. Δεν επιτρέπονται οι δημόσιες συγκεντρώσεις άνω των 10 ατόμων, αλλά ούτε και η οργάνωση ιδιωτικής συγκέντρωσης στο σπίτι. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να οργανώσουν τηλεργασία για όλες τις δραστηριότητες όπου είναι δυνατόν, δίχως εξαίρεση. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι αποστάσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους πρέπει να τηρούνται βλαβικά. Δείχνουμε ατομική ευθύνη. Μένουμε στο σπίτι. Η Περιφέρεια Αττικής είναι δίπλα σε όλους τους πολίτες με 24-ωρη γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης. 1110. Καλέστε 24 ώρες το 24-ωρο χωρίς χρέωση. Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια για τον κορονοϊό. Αναφέρετε περιπτώσεις μοναχικών συμπολιτών μας που χρειάζονται υποστήριξη. Αναφέρετε φαινόμενα εσχροκέρδειας που τυχόν αντιμετωπίζετε. 1110. 24-ωρη γραμμή υποστήριξης και ενημέρωσης για τον κορονοϊό. Μένουμε σπίτι. Μένουμε ασφαλείς. Καλούμε για βοήθεια στο 1110. Περιφέρεια Αττικής. Δίπλα στους πολίτες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Είμαστε σε μία ακόμα έκτακτη εκπομπή από το Attica TV και από το δίκτυο των περιφερειακών, τα ενημερωτικά τμήματα των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, με τα οποία συνεργαζόμαστε και κοντά μας έχουμε τον Περιφερειάρχη σε αυτό το παρατηρητήριο για την πανδημία, τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, με τη διπλή ιδιότητα. Χρόνια πολλά, κύριε Πρόεδρε. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη σε όλους, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης που ξεκινάει και η χώρα μας, προφανώς και η παγκόσμια κοινότητα απέναντι στην πανδημία. Και τώρα φτάνουμε στο τέλος τώρα. Να πω με τη διπλή ιδιότητα. Στο τέλος της πρώτης μάχης. Α, της πρώτης μάχης. Πάμε, θα τα πάρουμε αναλυτικά. Με τη διπλή ιδιότητα, ήθελα να πω, ο Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Επειδή όμως είμαστε μετά το Πάσχα, για αυτό το Πάσχα, Πρόεδρε, ήταν διαφορετικό φέτος για όλους. Να το δούμε, το βρήκαμε, είναι ένα μικρό βιντεάκι από την Πάτρα, ήταν το βράδυ της Ανάστασης. Το έβαλε ένα περιπολικό, άνοιξε τα μεγάφωνά του και έβαλε το Χριστός Ανέστη εκείνη την ώρα και το άκουγε ο κόσμος. Πάμε να το δούμε για να μπούμε λίγο και στο κλίμα αυτού του ξεχωριστού Πάσχα που περάσαμε. Ήταν ωραία και η ψαλμοδία από τον ιερέα. Ήταν... Μας έλειψε. Έλειψε, ναι. Ήταν ιδιαίτερο Πάσχα. Αλλά είναι αλήθεια ότι ζήσαμε ένα άλλο Πάσχα, ναι. Ζούμε μια άλλη περίοδο. Δεν ξέρω αν θυμάται κανείς στη ζωή του ότι έχει ζήσει ένα Πάσχα χωρίς εκκλησία. Ίσως είναι από τα μοναδικά, δεν ξέρω αν κάποιος τώρα... εκ των τηλεθεατών. Τώρα... Τουλάχιστον εγώ, στην ηλικία που είμαι, δεν θυμάμαι Πάσχα χωρίς εκκλησία, αλλά υπήρχε λόγος. Έγινε και αυτό.
Υπήρχε λόγος. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, αφού βάλατε πρώτα το θέμα της Εκκλησίας. Τις τελευταίες ημέρες γίνεται θόρυβος για... και είναι σωστή, ήταν σωστή σαν κίνηση και σαν σκέψη για ένα φορτηγό το οποίο γύρισε στους δρόμους Αθήνας, ήταν μια πολύ καλή τραγουδίστρια, η Άλκη Σποτοψάλτη και τραγούδησε κλπ. Πέρασε από διάφορα σημεία. Τώρα υπήρξαν διάφορες γκρίνιες. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε, ανέφερε και τη λέξη μιζέρια. Όμως, με αφορμή, εγώ θα πάρω για να κάνω το προβοκατόρικο ερώτημα τώρα μετά το Πάσχα. Με αφορμή λοιπόν αυτό το οποίο έγινε με την πολύ καλή τραγουδίστρια, που ήθελε προφανώς να δώσει αυτό το μήνυμα της ανάτασης. Βγήκε και έκανε μια δήλωση ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόγλητος και είπε: «Δεν μπορεί, μεταξύ των άλλων, δεν μπορεί μια αγαπημένη κατά τα άλλα τραγουδίστρια να περιδιαβαίνει με μεγάφωνα την Αθήνα για να ψυχώσει τους Έλληνες και να απαγορεύεται αυτό από τις ενορίες να βάλουν μεγάφωνα και να ακούν οι πιστοί στη συνοικία το Θείο Λόγο, να ακούν τους ιερείς, τους ψαλτάδες. Η Εκκλησία στις μέρες του εγκλισμού δεν εμψύχωνε τους πολίτες». Λοιπόν, εσείς, η γνώμη σας τώρα, εσείς είστε ένας άνθρωπος που είστε κοντά στην Εκκλησία χρόνια. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε αν έπρεπε να κλείσουν οι εκκλησίες. Οι εκκλησίες, δυστυχώς και με πόνο το λέω, έπρεπε να κλείσουν. Και αυτό δεν αφορά προφανώς μόνο την θρησκεία την οποία εμείς πιστεύουμε. Αυτό έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι ο τρόπος της συνάθρησης, ο οποίος απεφεύχθη, μας έδωσε την διέξοδο του να μην υπάρχει η μεγάλη διάδοση του ιού. Μην ξεχνάμε ότι σε γειτονικές χώρες, Ιταλία, Ισπανία και Αμερική και Ρωσία και Τουρκία, η διάδοση του ιού ήταν τέτοια ώστε γονάτισαν τα υγειονομικά συστήματα και οι νεκροί ήταν, ήταν σε πολλαπλασιαστικό, σε γεωμετρική πρόοδο. Άρα εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό το καλό αποτέλεσμα οφείλεται από κάποιες θυσίες, σίγουρα. Αλλά και συγχρόνως δεν νομίζω ότι η θρησκεία μας μπορεί να συνδεθεί με κάτι το οποίο προέκυψε πριν λίγες μέρες με την πολύ εκλεκτή και πάρα πολύ άξια τραγουδίστρια την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Η Εκκλησία είναι η Εκκλησία μας. Ούτε κανείς μπορεί να φανταστεί μεγάφωνα με το να πηγαίνουν γύρω-γύρω στις γειτονιές. Αυτό που πρέπει να γίνει στην Εκκλησία είναι, προφανώς και θα γίνει, να ανοίξουν καταρχήν οι χώροι λατρείας. Μπορεί να μην γίνουν οι λειτουργίες με κόσμο, αλλά μπορούν να ανοίξουν μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία ως χώρος λατρείας. Προσωπική νομίζω, προσευχή. Και προσωπική προσευχή. Ναι. Η οποία εν διάρκεια περιπτώσει νομίζω ότι προς τα εκεί θα οδηγηθούμε στα πρώτα βήματα, άμεσα, κατά την άποψή μου, και κατόπιν με πολύ προσοχή θα οδηγηθούμε μετά από ένα χρονικό διάστημα και στο θέμα της Θείας Λειτουργίας και της μετάλλαψης και της Θείας Κοινωνίας. Μάλιστα. Και σε όλες τις διαδικασίες, ό,τι επιτάσσει η λειτουργία και όλα αυτά τα οποία γίνονται σε εκκλησίες. Δεν θέλω να με εμψημυρούμε, αλλά είπε ένας πολίτης πριν από λίγη ώρα, λέει, με 2.600 κρούσματα τουλάχιστον επίσημα, πώς μπορούμε να έχουμε κλείσει τη χώρα 1,5 μήνα, είναι ένα ερώτημα που κάποιοι το λένε. Και έχει ακουστεί και από επίσημα επιστημονικά χείλη ότι θέλουμε να κατακτήσουμε περίπου 70% στην κοινότητα, να προχωρήσει ο ιός στην κοινότητα. Είναι αυτό έμεσα για νοσία της αγέλης. Με 2.000 περίπου 600-2.700 κρούσματα, πώς μπορούμε να το κατακτήσουμε αυτό? Καταρχήν πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αυτά. Μπορείς είναι λίγο δυσανάλογο. Ναι, δηλαδή πιστεύω ότι οι μετρήσεις μας μπορεί να είναι αυτές, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά είναι τα κρούσματα. Και προφανώς θα σας πω ότι τα κρούσματα είναι περισσότερα, αλλά αυτά είναι μετρημένα. Άρα μπορεί να είναι αυτά που λόγω της κατάστασης που ένιωθε κάποιος πήγε στο νοσοκομείο, του κάνανε την εξέταση του μοριακού εντοπισμού
και βρέθηκε. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή τα κρούσματα είναι περισσότερα και το μεγάλο στοίχημα θα παιχτεί πώς θα φύγουμε με τα μεγαλύτερα, μικρότερα δυνατά τραύματα μέχρι η επιστήμη και η έρευνα να φτιάξει το εμβόλιο και το φάρμακο. Διότι όπως είπα και πριν, κερδίσαμε ή μάλλον φεύγουμε από τη μάχη. Δεν έχουμε κερδίσει τον πόλεμο. Όπου ο πόλεμος έχει να κάνει αφενός μεν με το πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε χωρίς να έχουμε προβλήματα αυτόν τον ιό, αλλά και απ' την άλλη πώς δεν θα καταρρεύσει περαιτέρω η οικονομία. Διότι ξέρετε, κινδυνεύουμε και από την άλλη πλευρά με όλους αυτούς τους εγκλωβισμούς η οικονομία να καταρρεύσει, άρα να καταρρεύσουν και τα συστήματα υγείας, άρα να φεύγουν ζωές από άλλες αιτίες και από θεραπείες ασθενειών που έχουν νικηθεί. Ωραία, να έρθουμε τώρα, Πρόεδρε, σε αυτή την κόκκινη γραμμή. Ποια είναι αυτή η κόκκινη γραμμή που από τη μία μας επιβάλλει και μπράβο μας που πετύχαμε το πρώτο, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, την πρώτη φάση των μέτρων για τον κορονοϊό και από την άλλη πώς θα γίνει να γυρίσουμε σε μια κανονική ζωή, διότι αρχίζουν και ακούγονται πάρα πολλές κουβέντες ότι έχει διαλυθεί το σύμπαν, το λέω λαϊκά, σε οικονομικό επίπεδο. Έχει διαλυθεί το σύμπαν και στη χώρα μας και αλλού και το ζήτημα είναι, παραδείγματος χάρη για τη χώρα μας, ο τουρισμός που είναι το 25% του ΑΕΠ, φέτος φαίνεται ότι δεν θα έχει καμία τύχη. Άρα λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε πίσω από αυτό, είναι χρηματοδοτήσεις, είναι συντάξεις, είναι μισθοί, είναι θέσεις εργασίας, είναι επενδύσεις, είναι ανάπτυξη, είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, αλλά το μόνο παρήγορο είναι ότι δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά την παγκόσμια οικονομία. Βέβαια η χώρα μας πρότινος βγήκε από τη μεγάλη οικονομική κρίση και εκεί είναι ακόμα νοπά τα τραύματα που είχε ως οικονομία. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε εκείνο το μεταλιζέ, εκείνη την δυνατότητα όπου η οικονομία να έχει, αν όχι τη σπιρτάδα, τη δυνατότητα να προχωρά και από την άλλη πλευρά να μην έχουμε τη μεγάλη έξαρση μέχρι η ανθρωπότητα να βρει το αντίδοτο για τον ιό. Ναι. Εκεί θα προσμετρηθούν οι οικονομίες και οι σωστές αποφάσεις. Η Περιφέρεια Αττικής για την επόμενη μέρα για ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις. Πώς σκέφτεστε να λειτουργήσει υποβοηθητικά όλη αυτή η κατάσταση που πλήττει τις επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό σύστημα. Δηλαδή έχετε προγράμματα, δηλαδή θα είστε, γιατί τώρα η κυβέρνηση όντως ανακοινώνει κάποια πράγματα, αλλά κάποιος μπορεί να πει ότι είναι τεχνητές αναπνοές. Δηλαδή πρέπει να πάρει σιγά σιγά όλο το πράγμα πάνω του, να υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα. Κοιτάξτε. Ακούγεται, Πρόεδρε, στις τελευταίες ώρες ότι 50% θα λειτουργούν οι εργαζόμενοι, λέει, μέσα στο μήνα σε κάποιες επιχειρήσεις με το 50%. 15 μέρες θα λειτουργούν και τις επόμενες 15 μέρες θα κάθονται για να λειτουργούν όλοι. Δηλαδή είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Είναι αλήθεια, όπως ακριβώς είπαμε και πριν. Είναι πρωτόγνωρο το Πάσχα που ζήσαμε, ναι. Θα είναι και πρωτόγνωρο αυτό που θα ζήσουμε στον εργασιακό και κοινωνικό μας στίβο τους επόμενους μήνες. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσουμε χωρίς όμως να δίνουμε την δυνατότητα της μεταλαμπάδευσης ή της μετάδοσης του ιού. Παρά ότι το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται υπάρχει μία μια πτωτική καμπύλη, που αυτό είναι πολύ θετικό. Τώρα, εμείς σαν περιφέρεια και έχω δώσει τις σχετικές εντολές και στη διαχειριστική αρχή αλλά και στις υπηρεσίες μας να ετοιμάσουν σχέδια χρηματοδότησης αλλά και επιδότησης μικρών επιχειρήσεων. Είναι αλήθεια ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε στη βάση της καινοτομίας, στη βάση της επανέναρξης και στη βάση ότι ανοίγει ένα μικρό μαγαζάκι μετά από ένα μήνα, ποιος θα μπει μέσα να ψωνίσει. Δηλαδή θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν αν υποβάλλουν προτάσεις στην Περιφέρεια Αττικής μικρές επιχειρήσεις με καινοτόμα προγράμματα τα οποία θα παρουσιάσουν. Ναι, καταρχήν θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα τους δώσουμε τη δυνατότητα, αυτό παλεύουμε και μέσα και από το ΠΟΔΟΕ και από άλλες χρηματοδοτήσεις, να έχει
τεχνολογία την οποία θα θέλουμε να έχει υπόψη του και να με προγράμματα όχι του τύπου βάουτσερ που ζήσαμε. Τεχνογνωσία, ναι. Ας δούμε και σε αυτό να μας λοιπόν, το ναι. Αλλά μέσα από μια τεχνογνωσία της επιχειρηματικότητας και της κατάστασης που ζούμε και πώς κατά την άποψή ναι. του θα μπορούσαμε, ο κάθε ένας θα έχει το δικαίωμα να βγούμε από αυτήν την κρίση μέσα από την δική του οπτική γωνία. Επίσης, θέλουμε να, όπως ακριβώς κάναμε και στις μικροεπιχειρήσεις, στο Μάτι, αλλά και σε άλλες περιοχές που υπέστησαν την πυρκαγιά, αλλά και τις πλημμύρες, όπου δώσαμε πάνω από 5-6 εκατομμύρια μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 8 μηνών, για να τους ενισχύσουμε. Δυστυχώς έτυχε τώρα και αυτό. Ήταν μια ένεση διατήρησης. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια ένεση διατήρησης των μαγαζιών ώστε και των μικροεπιχειρήσεων, των μικροβιοτεχνών, ώστε μέσα από αυτήν την ένεση διατήρησης να ξεκινήσει η ροή των πραγμάτων, έχοντας προφανώς και ένα κρατικό σχέδιο η κυβέρνηση, το οποίο θα βοηθήσει. Ήσασταν από αυτούς και σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου που εγώ θα το πω κομψά, αλλά έτσι είναι. Είχατε πάρει αποστάσεις από αυτή τη λεγόμενη ιστορία με τα βάουτσερ. Και οι εξελίξεις νομίζω έμεσα σας δικαίωσαν. Και εσάς και τους άλλους όπου από την αρχή είχατε πάρει αυτές τις συγκεκριμένες αποστάσεις. Τώρα, δεν το λέμε για να πούμε, εντάξει, καλή ήταν η θέση σας τότε. Από εδώ και κάτω, τι άλλο μπορεί να γίνει για αυτές τις κατηγορίες των επιστημόνων? Γιατί τώρα, να πούμε τώρα 400 και 600 ευρώ, νομίζω είναι μηδαμινά ποσά. Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει, επειδή είμαστε και στον Ιατρικό Σύλλογο, στον Ιατρικό ναι. χώρο δηλαδή, βεβαίως αυτό αφορά και όλους τους επιστήμονες, αλλά γνωρίζω πολύ καλά τι συνέβη στους γιατρούς μας. Uh-huh. Αυτή η δεκαετής απώλεια 20.000 γιατρών, οι οποίοι φύγανε σε άλλα υγειονομικά συστήματα γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν εδώ, θα πρέπει να τελειώσει. Θα πρέπει να τελειώσει mm-hmm. δηλαδή ο μίζωρος τρόπος αντιμετώπισης της υγείας. Η υγεία στη χώρα μας και επ' αφορμής του Ιπποκράτη και λόγω των πρεσβευτών ανά τον κόσμο που έχουν φύγει. Mm-hmm. Αλλά και αυτή η πολύ σημαντική συγκυρία να αποδειχτούμε μια χώρα σοβαρή στην αντιμετώπιση της οξείας κατάστασης του κορονοϊού mm-hmm. είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσει ίσως και έναν αναπτυξιακό πυλώνα ιατρικού τουρισμού, τουρισμού υγείας, ώστε να δώσουμε θέσεις εργασίας και να δώσουμε και ανάπτυξη μέσα από αυτές. Υπό αυτή την έννοια, θέλω να πω ότι να μιλάμε τώρα για τα 600 ευρώ, τα οποία ναι. προφανώς ναι. δεν είναι ευκαταφρόνητα. Αλλά ξέρετε, κύριε Δαλαμάγκα, ότι ο αγώνας τον οποίο δώσαμε για να κρατηθούν τα ιατρία ανοιχτά ήταν τεράστιος και δώσαν οι ίδιοι γιατροί. Διότι ανεξάρτητα αν λέγαμε μείνε στο σπίτι, κάτσε στο σπίτι, τα χρόνια περιστατικά δεν πάψαν να υπάρχουν. Δεν ήταν ότι ξαφνικά ήρθε ο COVID και ξαφνικά όλες οι ασθένειες τελειώσαν. Υπήρχαν και υπάρχουν. Άρα λοιπόν το να κρατηθούν τα ιατρία ανοιχτά είχε να κάνει με το να κρατήσουμε το χρόνιο περιστατικό χωρίς την επιπλοκή μακριά από το ΕΣΥ. Άρα να ελευθερώσουμε δυνάμεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας να πάνε προς τα νοσοκομεία αναφοράς για τον COVID. Αυτό δεν ήταν μια εύκολη ιστορία. Γιατί? Γιατί ένα ιατρείο για να μπορούσε να είναι ανοιχτό θα έπρεπε να έχει μάσκες, να έχει ποδονάρια, να έχει γάντια, να έχει αντισηπτικά. Θυμόσαστε ότι δεν μπορούσε κανείς να βρει στην αγορά εύκολα. Στην αρχή, ναι. Εκεί, για την αρχή μιλάμε, γιατί εκεί ήταν και το... Όπως θυμόμαστε που είχατε κάνει τις κινήσεις και εσείς και άλλοι με το αεροπλάνο που πήγατε παραλάβατε, προφανώς. Υγειονομικό υλικό. Άρα λοιπόν αυτά υλικό. Όλα, το να μοιραστούν 4.500 υλικό με courier για να μην υπάρχει ο συνωστισμός εδώ ναι. προς τους γιατρούς μας. Τον Ιατρικό Σύλλογο. Ιατρικό Σύλλογο, δημιούργησε την δυνατότητα να είναι ανοιχτά τα ιατρία. Όμως, το ότι δεν είχαν δουλειά, το ότι τα έξοδα τρέχανε, και ότι όσους και να διατήρησαν μακριά από τα νοσοκομεία ήταν πολύ σημαντικό, δεν σημαίνει ότι οι επιστήμονες αυτοί δεν πρέπει να ενισχυθούν. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τελειώσουμε την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Διότι αυτό θα ήταν εντελώς καταστροφικό. Έρχεται και άλλη μάχη. Εάν λοιπόν σε αυτή τη μάχη κλείσουν οι ιατρία, φύγουν και άλλοι επιστήμονες, ποιος θα αντιμετωπίσει κατόπιν
την μάχη που θα είναι και ο πόλεμος μετά από λίγους μήνες. Άρα είναι, δεν είναι θέμα μόνο παζαριού, δεν είναι μόνο θέμα ότι να πούμε γιατί δεν δίνεται 800 ευρώ στους γιατρούς, είναι και θέμα σωστής διαχείρισης του χώρου της υγείας. Σήμερα δεν έχουμε το ΙΚΑ, δεν έχουμε το ΕΟΠΗ, δεν έχουμε το παιδί και έχουμε κάποιους συμβεβλημένους γιατρούς με τα ειδικά τους ιατρία. Εάν τους αποδιώξουμε ή τους κλείσουμε και αυτούς, ποιος θα κάνει πρωτοβάθμια περίθαλψη? Μάλιστα. Είπατε ότι να φύγει αυτή η μάχη τώρα για να, αν θα φύγουν οι γιατροί μας και αν θα φύγουν και άλλοι γιατροί, πώς θα αντιμετωπίσουν τον πόλεμο. Τι φοβάται ο Γιώργος Πατούλης για το φθινόπωρο ή φοβάται κάτι σχετικά με την νόσο τους επόμενους μήνες? Ναι, κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί το εμβόλιο και από ό,τι φαίνεται θέλει αρκετούς μήνες, για να μην πω χρόνο. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε αντιϊκά φάρμακα, ειδικά για το COVID, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα υπάρξει έξαρση μετά την ύφεση. Το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο. Όπως ακριβώς συμβαίνει και στις άλλες ιώσεις. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, όταν έχουμε τον ΙΤΑ 1-1, στον οποίο μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει περίπου 100 με 150 κατά μέσον όρο θανάτους και μάλιστα νέων ανθρώπων με αρκετές μέρες νοσηλείας της ΜΕΘ, οι οποίες θα επανέλθουν. Άρα έχουμε τον ΙΤΑ 1-1, έχουμε τον COVID, έχουμε τα κουνούπια, έχουμε τα τροχαία, έχουμε χρόνια περιστατικά. Όλα αυτά χρειάζονται ένα συντονισμό διαχείρισης του συστήματος υγείας για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, διότι επαναλαμβάνω, ενώ τα άλλα έχουν κάποια προληπτική ή θεραπευτική δυνατότητα, το COVID δεν έχει. Άρα δεν ξέρουμε εάν οι ενέργειες οι οποίες δεν θα είναι προφυλακτικές ή τώρα με το καλοκαιράκι πει ο κόσμος, έλα μπρε, δεν τρέχει τίποτα, μπορεί η μεταδοτικότητα να είναι μικρότερη προφανώς των χειμερινών ή των κρύων ημερών, αλλά δεν είναι εντελώς αμβλημένη, δεν έχει τελειώσει. Ναι. Αυτό λοιπόν με τα πρώτα κρύα θα επανεμφανιστεί και θα πρέπει να είμαστε απολύτως έτοιμοι στο υγειονομικό μας σύστημα. Στο υγειονομικό επίπεδο, αντέχει, πρόεδρε, αν έχουμε ένα τέτοιο κύμα πάλι, βέβαια πάνω απ' όλα είναι η δημόσια υγεία, αλλά αντέχει η χώρα και η ελληνική οικονομία ένα νέο lockdown? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το πώς ακριβώς θα βρούμε νέους τρόπους επιχειρηματικότητος και καινοτομίας. Ναι. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν ένα χρόνο, ούτε πριν 6 μήνες. Παραδείγματος χάρη, αυτή η κρίση μας έφερε με καινοτόμους τρόπους να κάνουμε τηλεδιασκέψεις. Για φανταστείτε αυτές τις τηλεδιασκέψεις, ναι, πόσες μετακινήσεις δεν χρειάστηκαν, πόσες εργατόρες δεν χρειάστηκαν στο επίπεδο μετακινήσεων, πόσο διοξίδιο για το περιβάλλον. Πάμε να δούμε και τη φωτογραφία με την τελευταία τηλεδιάσκεψη που είχατε με τους δημάρχους. Όντως είναι ένα νέο επίπεδο το οποίο θα μείνει. Αυτό θα και μείνει. Υπάρχει και μια τεχνολογία. Ναι. Η οποία θα μείνει την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Στην οποία όμως χρειάζεται όλοι να προσαρμοστούμε στις νέες τεχνολογίες. Παραδείγματος χάρη, κύριε Ταλαμάγκα, εμείς σε αυτή την περίοδο της κρίσης δώσαμε στους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα της ανάπτυξης του hackathon, ναι, τις καινοτόμες δηλαδή απόψεις τους για τον COVID, μέσα, εδώ βλέπετε τη διάσκεψη με τους 66 δημάρχους πράγματι. Ναι, ναι. Δώσαμε τη δυνατότητα πάνω από 70 ομάδες και πάνω από 298 συμμετοχές να μπορέσουμε να κάνουμε μέσα από τηλεδιασκέψεις και τηλεεργασίες την επιβράβευση νέων καινοτόμων δυνατοτήτων νέων ανθρώπων. Και μάλιστα βρεθήκαμε στην ένατη θέση μεταξύ της πανευρωπαϊκής διαδικασίας του hackathon, το οποίο είναι να εξελίξει προφανώς, έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Άρα, θέλω να πω ότι η οικονομία θα εξαρτηθεί και κατά πόσον θα είμαστε γρήγοροι στις εξελίξεις, μάλιστα, και στις νέες τεχνολογίες. Και τι θα παρουσιάσουμε καινούριο. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι, γιατί και σε όλη την Ελλάδα σχεδόν. Τώρα το συγκεκριμένο που θα δείξουμε είναι από την Κίμολο. Βγήκε ο αστυνομικός, πώς οι αστυνομικοί να είναι στην Κίμολο, ενημέρωνε τον κόσμο με ένα μεγάφωνο. Λοιπόν, και μετά μόλις θα επανέλθουμε,
θα μας πείτε και τη δικιά σας θέση για την Πρωτομαγιά. Είναι το τελευταίο που αντιμετωπίζουμε πριν τη μερική άρση, θα λέγαμε, των περιοριστικών μέτρων, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε και αυτό. Θα το απαντήσετε μετά. Πάμε να το δούμε. Απαγόρευση κυκλοφορία σε όλη τη χώρα. Παρακαλούμε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Για όσους έχουν έρθει από το εξωτερικό, ισχύει η καραντίνα των 14 ημερών. Για οποιαδήποτε ψώνια θέλετε, τα καταστήματα στην Κύπρο κάνουν και delivery. Για φαρμακείο, όσους δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την κυρία Μουράτου, την αντιδήμαρχο, να τους εξυπηρετήσει. Σας ευχαριστούμε που παραμένετε στα σπίτια σας και παρακαλούμε όταν για οποιοδήποτε λόγο εκτός εργασίας μετακινηθείτε να έχετε μαζί σας την αστυνομική ταυτότητα και να συμπληρώνετε το κατάλληλο έτυπο ή να στέλνετε SMS στο 13033. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Πρόεδρε, ενόψεις Πρωτομαγιάς. Όλοι μέσα, τι πρέπει. Κοιτάξτε. Γιατί τώρα ο κόσμος λίγο έχει αρχίσει και πιέζεται πια. Δηλαδή το βλέπετε και εσείς, okay, εγώ βλέπω ότι καταρχήν δεν ακούει. Και θα σας πω ότι δίκιο είναι, γιατί έχει ακούσει και μάλιστα δεν ήταν τυχαίο το αποτέλεσμα. Ήταν και η συνετή και πάρα πολύ πειθαρχημένη και όρημη δυνατότητα του κάθε πολίτη. Σε ένα μεγάλο βαθμό. Έτσι, σε ένα μεγάλο βαθμό. Θα πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η Πρωτομαγιά είναι ο τελευταίος σταθμός πριν την ουσιαστική άρση των μέτρων για να κλείσουμε την πρώτη μας μάχη. Το τέλος του προλόγου. Του προλόγου. Η αρχή της άλλης μάχης. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα γίνει για να γίνει. Ευχόμαστε να... γιατί έχει ξεθαρέψει ο κόσμος. Εγώ το έχουμε δει και σαν περιφέρεια. Μέσα από το κέντρο οδικής κυκλοφορίας, το οποίο διατηρούμε ως περιφέρεια με 218 κάμερες και βλέπουμε όλη την οδική κυκλοφορία σε όλους τους μεγάλους άξονες. Και έχει αυξηθεί. Έχει φοβερά αυξηθεί, ειδικά τις τελευταίες μία-δύο μέρες. Και αυτό σημαίνει ότι πλέον ο κόσμος κινείται κανονικά. Ίσως είναι και κουρασμένα και τα σώματα ασφαλείας. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι τα σώματα ασφαλείας, και πρέπει να τα ευχαριστήσουμε, και εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε σε επίπεδο μασκών και άλλων υλικών που μας είχαν ζητήσει, να τα ευχαριστήσουμε, διότι δώσανε τον υπερπάντο αγώνα στήριξης αυτής της εθνικής υπόθεσης. Τώρα λοιπόν, λιγάκι και εκείνοι, το βλέπετε, περπατάτε στον δρόμο, είσαστε στο αυτοκίνητο, δεν υπάρχει το σταμάτημα όπως γινόταν τις πρώτες μέρες. Ναι. Έτσι. Άρα, όμως, παρά τα αυτά, δεν πρέπει ειδικά την Πρωτομαγιά που θα βγει όλος ο κόσμος έξω, να υπάρχει τεράστια συνάθρηση. Όπου υπάρχει συνάθρηση, καλό είναι να είμαστε με τις μάσκες μας και εν διάφορη περιπτώσει, ας πούμε, είναι το τελευταίο επεισόδιο πριν κλείσει η πρώτη μάχη. Λοιπόν, πάμε να το κρατάμε και αυτό, αν και είναι κάποιοι που πιστεύουν ότι έτσι όπως έχει αλλάξει, αγαπητέ κύριε Πατούλη, η ζωή μας. Αγαπητέ Πρόεδρε, σε λίγο τώρα το λέτε για την Πρωτομαγιά, όχι εσείς γενικά. Όταν θα έρθει το Αγίου Πνεύματος, θα λένε το ίδιο για το Αγίου Πνεύματος, θα το λένε το ίδιο για τις Παναγίες και ούτω καθεξής. Δηλαδή, θα πρέπει όχι, να αντιμετωπίσουμε τη νέα πραγματικότητα. Να σας πω. Πριν θα έρθουμε στην κανονικότητα κάποτε. Αυτό είναι το. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι σύμφωνα με αυτά τα οποία έγραψε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο οποίο απέδειξε ότι. Αν δεν είχαμε κάνει πρόληψη τότε, θα ήταν, μάλλον αν είχαμε κάνει 5 μέρες το κλείσιμο των σχολείων, τότε που λέγαμε εμείς ανιατρικός σύλλογος, μέσα από κάποιες αριθμοδοτικές πλατφόρμες και τα λοιπά, θα φτάναμε στο σημείο των 45 απολειών ζωής από αυτό που έχουμε φτάσει ήδη στο 135. Εάν καθυστερούσαμε μία εβδομάδα, θα είχε τριπλασιασμό. Άρα τι θέλω να πω. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε αργά και αποφασιστικά βήματα. Πρέπει δηλαδή να προσμετρούμε. Δεν πρέπει λοιπόν πριν ξεκινήσουμε τα βήματα αργά-αργά να βγάλουμε μια διαδικασία στην οποία να βγουν όλοι μετά από ένα μήνα εγκλεισμού, βγαίστε στους κήπους, βγαίστε στους αγρούς, διότι και να ξαναγυρίσουμε τότε στην αρχή. Δεν έχουμε προσμετρήσει τα αποτελέσματα μιας τέτοιας εξόδου. Μάλιστα. Πάμε, επειδή είμαστε εδώ, να το δείξουμε με ένα
σε ένα βίντεο με ένα γραφικό, το έφτιαξαν Φιλανδοί επιστήμονες, όταν κινείται κάποιος σε ένα χώρο, σε ένα σούπερ μάρκετ, σούπερ μάρκετ νομίζω είναι, και φταρνιστεί και έχει κοροναϊό, πώς μεταδίδεται τα σταγονίδια, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν. Πάμε να το δούμε. Το εντυπωσιακό είναι τα πράσινα σταγονίδια, τα οποία τα βλέπουμε, το οποίο και μένει και μένουν στην ατμόσφαιρα για πάρα πολύ ώρα. Οι επιστήμονες λένε ότι μένουν περίπου για 48 ώρες, δεν ξέρω να κάνω λάθος. Λοιπόν, τώρα, τα σχολεία, τι γίνεται, Πρόεδρε, με τα σχολεία, η δικιά σας θέση ποια είναι? Κοιτάξτε, υπάρχουν πάντα διάφορες τάσεις, διότι μην νομίζετε, είναι και μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Δεν είναι ότι γνωρίζουμε με κάποιες μελέτες τι έχει συμβεί. Η προσέγγιση έχει διάφορες λογικές. Υπάρχει λοιπόν, και πιθανολογώ η κυρία Κεραμέως Υπουργός θέλει να ανοίξουν αμέσως τα σχολεία. Το ζήτημα είναι αν μπορεί να ανοίξουν τα σχολεία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το άνοιγμα των σχολείων ίσως δημιουργεί μια κανονικότητα. Διότι θα πάει η μαμά από το σπίτι τελικά στη δουλειά, διότι πλέον δεν θα υπάρχουν εγκλωβισμοί μέσα στα σπίτια κτλ. Το ζήτημα όμως είναι τα παιδιά, παραδείγματος χάρη των νηπίων, των νηπιαγωγείων, των δημοτικού, που δεν μπορεί να κρατήσει να βάλει την αποστασία, να βάλει τη μάσκα, να πάει στο σπίτι που είναι ευπαθής, που είναι ο παππούς. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι αφενός με τις τρίτης ηλικίου θα πρέπει να λήξουν τις επόμενες μέρες και από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι σε πρέπουσες αποστάσεις και να αρχίσουμε από τις μεγαλύτερες τάξεις, χαρτογραφώντας τις καταστάσεις αυτές. Και να πάμε σταδιακά. Να μην ανοίξουν κατά τα σχολεία μόνο. Κατά άποψή μου, τα δημοτικά δεν πρέπει να ανοίξουν σε αυτή τη φάση. Να πάνε Σεπτέμβριο. Ακριβώς. Ούτως ή αλλιώς, αυτή τη στιγμή, γιατί φοβάμαι ότι πρέπει να κάνουμε μια σημαντική προετοιμασία για τον Οκτώβριο, γιατί και εκεί θα δώσουμε εξετάσεις. Λοιπόν, το λέτε και το ξαναλέτε, ότι φοβάστε τη δεύτερη φάση του ιού όταν θα ξαναέρθει και είναι σημαντικό και το κρατάμε, θα το βρούμε μπροστά μας και θα το σχολιάσουμε και το προσεχές διάστημα. Ακούστηκαν τον τελευταίο καιρό διάφορα και για κλινικές, ιδιωτικές κλινικές, όπου δεν τήρησαν τα μέτρα ασφαλείας. Η δικιά σας θέση, γιατί είμαστε και στον Ιατρικό Σύλλογο και σαν γιατρό σας, το λέω πέρα από Περιφερειάρχη, ποια είναι? Λοιπόν, καταρχήν εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος έχουμε και, αν θέλετε, έχουμε και μία θεσμική θέση στην οποία είμαστε, προσπίζουμε τη δημόσια υγεία. Για γιατρούς όπου είχαν COVID και το ξέραν και εξετάζαν, είμαστε εντελώς αντίθετοι. Αυτοί διαπράττουν σημαντική ενέργεια, εγκληματική θα τη χαρακτηρίζα, εάν πράγματι έχει συμβεί. Και αν πράγματι έτσι έχει γίνει. Καλέσατε για κάποιον, νομίζω. Καλέσαμε λοιπόν. Σε πειθαρχική διαδικασία. Σε πειθαρχική διαδικασία μέσα από τον ΕΟΔΗ επίσημα να μας πει το όνομα και τα λοιπά και αναμένουμε. Τώρα, καταρχήν για τις διάφορες κλινικές και για τα διάφορα γυροκομεία υπάρχουν οι άδειες ίδρυσης και οι άδειες λειτουργίας και καλής διατήρησης λειτουργίας. Αυτές οι κλινικές έχουν τριετή δυνατότητα άδειας λειτουργίας και επανεκτίμησης. Εδώ λοιπόν όσες λειτουργούν από την προηγούμενη διοίκηση, από τις υπηρεσίες μας, έχουν περάσει πριν 2 ή 3 χρόνια και δεν έχουν λήξει αυτές οι διαδικασίες. Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ο ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο στρατηγικής και ελέγχου για το COVID. Άρα λοιπόν θεωρώ επ' αφορμής και των ταξιαρχών αλλά και της Κασταλίας Κλινικής, Ψυχιατρικής Κλινικής που εντοπίστηκαν κάποια περιστατικά και δυστυχώς από ταξιάρχες χάθηκαν και κάποιες ζωές, έχει να κάνει με το εάν οι διευθυντές, επιστημονικοί διευθυντές στηρούσαν βάσει των διατάξεων και του καθεντολογίου τα πρέποντα μέτρα, όπως και οι διοικητικοί διευθυντές. Όλα αυτά θα ελεγχθούν. Προφανώς εμείς δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν και υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι και τα γυροκομεία
στα οποία και σε αυτούς δίνονται οι αδειοδοτήσεις. Φροντίσαμε πάλι με μάσκες και οδηγίες προς τους φροντιστές και στο να μην πηγαίνουν οι επισκέπτες. Είδατε ότι η θνησιμότητα των χωρών με πολλές απώλειες, το 50% ήταν τρίτης ηλικίας από γεροκομεία ή κέντρα φιλοξενίας γερόντων. Εδώ λοιπόν ευτυχώς δεν έχουμε ούτε έναν θάνατο σε γεροκομείο. Αυτό δεν έγινε από μόνο του. Έγινε μέσα από μια διαδικασία φροντίδας, οδηγιών, αλλά και δυνατοτήτων σεβασμού των, γονέων, των παιδιών προς τους γονείς να μην έχουν επισκεπτηρίο και μεταδίδουν Κτλ. Είναι σωστό, γιατί είχατε δώσει βάρος, είχατε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και εσείς προσωπικά και τα καλά πρέπει να τα λέμε πάντα από την αρχή για και για τα σχολεία που διαφωνούσατε και λέγατε τότε ότι έπρεπε να κλείσουν αμέσως και για τα γεροκομεία. Απλά θέλω να πω με αυτά τα παραδείγματα των δύο κλινικών που αναφέρατε, είναι τώρα, μπορούμε να δούμε αντίστοιχες τέτοιες, να βρούμε αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις όπου να έχουν παραβιαστεί πρωτόκολλα? Η εμπειρία σας τι λέει, προσέχουν από εδώ και κάτω? Ή μπορούμε να έχουμε περιπτώσεις που να μας πάνε την καμπύλη και να μας γυρίσουν πίσω σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο? Κοιτάξτε, η μεγάλη κίνδυνη ήταν τα κέντρα μεταναστών, φιλοξενίες μεταναστών. Τα στούμες δομές. Ναι, καθώς επίσης τα γυροκομεία, όπως επίσης και η Ρωμά. Και τα νοσοκομεία και οι κλινικές. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή δεν νομίζω με εκατοντάδες τέτοιες δομές να μην δούμε και κάποιες οι οποίες ενδεχομένως να είχαν ένα πρόβλημα. Μακάρι να μην το δούμε. Εμείς έχουμε στείλει προς κάθε κατεύθυνση και επιστολές και όπου υπάρχουν καταγγελίες, παρά το ότι όπως είπαμε για τον COVID, ο ΕΟΔΗ έχει τις ανάλογες επιτροπές ελέγχου, απανταχού. Εμείς, όπου υπάρχουν καταγγελίες, θα στείλουμε με ειδικό τρόπο την δυνατότητα ελέγχου, παρά επαναλαμβάνω σε τέτοιες περιπτώσεις COVID, δεν είναι εκπαιδευμένοι υπάλληλοι να πηγαίνουν τις περιφέρειες, παραδείγματος χάρη. Αυτό θέλει ειδική εκπαίδευση. Άρα ορθά πηγαίνει η πράξη του νομοθετικού περιοδίου μιλάει για τον ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στο θέμα την επόμενη μέρα, Πρόεδρε, γύρω από τα εργασιακά, με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη, να αφήσουμε λίγο την ιδιότητα του γιατρού, με τα εργασιακά θέματα για τον απλό εργαζόμενο. Δηλαδή αυτό σας βρίσκει σύμφωνο? Ακούγεται τις τελευταίες ημέρες ότι πιθανότατα κάποιες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν με το 50% για κάποιους υπαλλήλους, θα δουλεύουν 15 μέρες. Πολλοί φοβούνται ότι θα υπάρχει μία λέλαπα στα εργασιακά δικαιώματα. Η δικιά σας θέση? Κοιτάξτε, είναι ειδικές συνθήκες. Είναι σίγουρο ότι όσο υποβαθμίζεται ο μισθός του εργαζόμενου και η εργασία του, τόσο δεν θα είναι καταναλωτής και δεν θα μπορεί να ζήσει. Άρα αυτό είναι ένα πισωγύρισμα. Θέλω να πιστεύω και το πιστεύω ότι το Οικονομικό Επιτελείο και το Αρμόδια Υπουργεία θα κάνουν αυτό που πρέπει. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη ενίσχυση από την ίδια την Ευρώπη για να μπορέσουν να ενισχυθεί η εργασία. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε τα γεγονότα. Αν θέλετε να σας πω, αν το βλέπω σωστό να μειώνεται κατά 50%, θα πω προφανώς όχι. Έτσι. Όμως θα πρέπει αυτό, εκτός από το όχι, να υπάρχουν και συγκεκριμένες ενέργειες. Ενέργειες χρηματοδότηση των θέσεων εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο. Μάλιστα. Τώρα θα πάμε να, καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος, μετά μόλις επιστρέψουμε, αλλά θα δείξουμε ένα ξεχωριστό βίντεο, είναι από το Αλτζαζίρα, το οποίο δείχνει διάφορες πόλεις του κόσμου όπου, επειδή οι άνθρωποι με το lockdown έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, κυκλοφορούν τι? Άγρια ζώα. Θα πάμε να το δούμε και μόλις θα επιστρέψουμε θα δούμε αν έχουμε αφήσει με όλη αυτή την ιστορία που περνάμε, την πρωτόγνωρη, όλη αυτή την περίοδο της αυτάρκειας που ζούσαμε. Να το δούμε και λίγο φιλοσοφικά. Πάμε να το δούμε. Thank you.
Λοιπόν, είναι πρωτόγνωρες εικόνες. Θα πείτε, η ζωή μας έχει αλλάξει. Να πάμε σε κάτι άλλο. Πριν πάμε στο δίκτυο των γιατρών, 1110 είναι το τηλέφωνο της περιφέρειας, το οποίο πολύ καλή κίνηση από την αρχή, μεγάλη επιτυχία. Τα τηλεφωνήματα τα οποία κάθε φορά σας ρωτάω, στις κουβέντες που έχουμε κάνει, τι ζητάει ο κόσμος, ποιες είναι οι ανάγκες του. Κοιτάξτε, στην αρχή το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν θέματα υγείας και COVID και τι κάνουμε και πώς πάμε και όλα αυτά. Τώρα... Μετά είναι η ψυχική υποστήριξη και κοινωνικά ζητήματα. Δηλαδή κοινωνικά ζητήματα έχουμε κάνει ένα μεγάλο δίχτυ προστασίας μαζί με τις κοινωνικές υπηρεσίες των 66 Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και θέλω επαφορμήσω αυτού να ευχαριστήσω και αυτές τις υπηρεσίες και τους εθελοντές των Δήμων που μοιράσαμε τα γεύματα το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή για 26.000 ωφελούμενους. Ήταν μια μεγάλη προσπάθεια, μια μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης η οποία έδωσε τεράστια και σημαντικά δείγματα γραφής. Από την άλλη πλευρά όμως, θα έλεγα ότι το 1110 έχει να κάνει και με άλλες ενέργειες όπως για την καταπίεση των γυναικών αλλά και κάποιες εγκληματικές ενέργειες απέναντι σε αυτές. Για το Αλτσχάιμερ όπου υπάρχουν ειδικοί φροντιστές που απαντούν γιατί δυστυχώς το Αλτσχάιμερ είναι μια σύγχρονη επιδημία κατ' ουσίαν της τρίτης ηλικίας και αυτοί που υποφέρουν είναι οι συγγενείς γύρω από το άτομο αυτό. Ναι. Οδηγίες λοιπόν. Άρα ενδοοικογενειακή βία. Ενδοοικογενειακή βία ακριβώς. Όλα αυτά έχουν μια αυξητική τάση, καθώς επίσης και το κομμάτι που αφορά την παιδοψυχολογία, διότι είδαμε πολλά παιδιά να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα με τον εγκλεισμό αυτό, τον ιδρυματισμό θα τον έλεγα. Ξαφνικά ένα παιδί που κατανάλωνε ενέργεια, που ήταν έξω, ήταν στο μπάσκετ, στην παιδική χαρά, στο σχολείο. Και το κλείνει σαν διαμέρισμα, άμα το σπίτι δεν έχει εκεί. Πούμε, όλα αυτά δημιούργησαν εντάσεις και όλα αυτά σε ένα τεράστιο βαθμό βοηθήθηκαν από αυτή τη γραμμή. Και τώρα να ευχαριστήσω όλους τους επιστήμονες, συνεργάτες, συναδέλφους, φίλους, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Τι είναι το δίκτυο των γιατρών, το οποίο έχετε κάνει με τον ΙΣΑ και με την περιφέρεια. Τι είναι? Επειδή από το 1110, όπως σας είπα, υπήρχαν οι γιατροί που απαντούσαν για το COVID και λοιπά, και ουσιαστικά μέσα από αυτήν την τηλεδιάσκεψη τους λέγανε ή θα μείνουν στο σπίτι ή θα μεταβούν σε κάποιο νοσοκομείο ή στο γιατρό του θαράποντα. Εμείς τώρα φτιάχνουμε το δίκτυο των γιατρών όπου με χορηγούς που μας δώσανε αυτοκίνητα όπως η Citroën αλλά και γιατρούς έμπειρους μαζί με νοσηλευτικό προσωπικό με μια προγραμματική που υπογράψαμε την περιφέρεια θα θελήσουμε στο επόμενο δίμηνο όσοι νοσηλεύτηκαν και θεραπεύτηκαν σε νοσοκομεία να πηγαίνουν να κάνουμε επανεκτίμηση, επανεξέταση καθώς επίσης να περάσουμε να κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους και στα γυροκομεία. Άρα λοιπόν αυτό το δίκτυο είναι ένα επιστημονικό δίκτυο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Περιφερειάς Αττικής που στόχο έχει να ενισχύσει την πρόληψη, τον εντοπισμό και αν χρειαστεί και τη θεραπεία μέσα από την ένδειξη της μεταφοράς σε ανάλογα νοσοκομεία αναφοράς ώστε να θεραπευτεί ο κάθε ασθενής. Από πότε θα λειτουργεί αυτό ή λειτουργεί ήδη? Μέσα στην εβδομάδα αυτή θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Από 1η Μάη δηλαδή, κατ' ουσίαν θα αρχίσει να λειτουργεί. Και θα είναι... Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Πρόεδρε, κάνατε λίγο στο ένας φίλος εδώ τηλεθεατής, στο Σχοινιά. Τι ήταν αυτό, είναι μήπως γλιτώσουμε από τον COVID και κάνατε αεροψεκασμό στο... Πράγματι. Και αρχίσουν οι άλλοι ιοί του Νείλου. Κοιτάξτε, και δεν ξέρω ποιαν άλλο ποτάμι. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας γενικότερα και ευρύτερα τη δημόσια υγεία. Και δεν είναι μόνο το COVID, όπως είπα, είναι εμβολιασμός που θέλουμε να εμβολιάζει το κόσμος. Τουλάχιστον εκεί που υπάρχει εμβόλιο και θέλουμε σοφέστατα να υπάρχει ο ψεκασμός ώστε να μην βγει το κουνούπι, το οποίο ξέρουμε για τον πυρετό από το κουνούπι και το δυστυχώς την απώλεια ζωών κάθε χρόνο και από αυτό το λόγο. Έτσι λοιπόν κάναμε ευρύτατους ψεκασμούς και συνεχίζουμε από τις αρχές Μαρτίου, όμως κάναμε και την πρώτο
αεροψεκασμό προνυμφών στο μεγάλο υδροβιότοπο του Σχοινιά, όπου εκεί είναι εστία κουνουπιών, είναι εκεί, τεράστια, μαγικό, τεράστια εστία κουνουπιών, όπου εκεί κάθε 10 μέρες θα γίνεται η αντίστοιχη στη μεγαλύτερη, είναι κίνδυνο για τους ανθρώπους, δυνατή έκταση προφανώς, για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει. Αυτά είναι οι αεροψεκασμοί, είναι κίνδυνοι για τον άνθρωπο. Προφανώς είναι εντελώς οικολογικά όλα τα, τα φάρμακα τα οποία είναι πιστοποιημένα και τα οποία σχετίζονται με τη δυνατότητα να μην υπάρχουν οι προνύμφες για να γίνουν νύμφες, αλλά και συγχρόνως να είναι φιλικό προς τον άνθρωπο. Μάλιστα. Κύριε Πατούλη, να σας ευχαριστήσουμε. Άλλο ένα παρατηρητήριο για την πανδημία. Ελπίζουμε να μπούμε κάποια στιγμή στην κανονικότητα. Να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Θα δούμε όλα τα σποτάκια μαζί τώρα και με αυτά θα σας χαιρετήσουμε μέχρι την επόμενη εκπομπή. Γεια σας. Η Περιφέρεια Αττικής είναι δίπλα σε όλους τους πολίτες με 24-ωρη γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης. 1110. Καλέστε 24 ώρες το 24-ωρο χωρίς χρέωση. Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια για τον κορονοϊό. Αναφέρετε περιπτώσεις μοναχικών συμπολιτών μας που χρειάζονται υποστήριξη. Αναφέρετε φαινόμενα εσχροκέρδειας που τυχόν αντιμετωπίζετε. 1110. 24-ωρη γραμμή υποστήριξης και ενημέρωσης για τον κορονοϊό. Μένουμε σπίτι. Μένουμε ασφαλείς. Καλούμε για βοήθεια στο 1110. Περιφέρεια Αττικής. Δίπλα στους πολίτες. Στη μάχη ενάντια στην πανδημία, ο πολίτης έχει ισχυρό σύμμαχο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δημιούργησε δίχτυ προστασίας. 1110. Τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης και ενημέρωσης για τον κορονοϊό. Δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας βρήκαν λύσεις. Επιπλέον, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συμμετέχει στη θωράκιση της χώρας ενάντια στην επιδημία. Στηρίζουμε τους γιατρούς της Αθήνας με διανομή μέσων προστασίας. Ο ιατρικός κόσμος είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ήρωές μας, τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είμαστε περήφανοι για τα μέλη μας. Αυτό τον αγώνα θα τον δώσουμε όλοι μαζί. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Κοντά στον πολίτη. Για να προστατεύσουμε την κοινωνία και τις ευπαθείς ομάδες, επιβάλλεται να μείνουμε στο σπίτι και να ελαχιστοποιήσουμε τις επαφές μας. Σε ποια μόνο σημεία πηγαίνουμε? Στη δουλειά, στο γιατρό, στο φαρμακείο, σε κατάστημα με τρόφιμα, στο ταχυδρομείο, στην τράπεζα, για προμήθεια καυσίμων ή για να βοηθήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Η άσκηση σε ανοιχτό χώρο επιτρέπεται, αλλά μόνο ανά δύο άτομα. Η βόλτα με το σκύλο επίσης επιτρέπεται. Πάντα θυμόμαστε, κρατάμε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου από όλους. Δεν επιτρέπονται οι δημόσιες συγκεντρώσεις άνω των 10 ατόμων. Αλλά ούτε και η οργάνωση ιδιωτικής συγκέντρωσης στο σπίτι. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να οργανώσουν τηλεργασία για όλες τις δραστηριότητες όπου είναι δυνατόν, δίχως εξαίρεση. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι αποστάσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους πρέπει να τηρούνται βλαβικά. Δείχνουμε ατομική ευθύνη. Μένουμε στο σπίτι.